Πραγματικά στο παραπέντε, 31 του μηνός, είναι επιλυκό, θα το χαρακτήριζα παράδειγμα αυτή η στάση και αυτή η ενέργεια και δράση της Δημοτικής Αρχής. Δεν μπορεί να συζητάμε 31 του μηνός, παραμονή πρωτοχρονιάς, να συζητάμε για τον προϋπολογισμό που έπρεπε να ψηφιστεί τον Οκτώβριο. Εδώ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Αυτό είναι ένα πινακάκι που λέει τον απολογισμό. Το τι έγινε δηλαδή το 2017 για να πάρω σε αυτό να πατήσει και να γίνει και ο προϋπολογισμός του 2018. Αν δείτε τις εισπράξεις που έχετε, αν δείτε τι τραγική κατάσταση υπάρχει, τότε απορώ πώς επέρασε, πώς βγαίνετε και λέτε τα πάμε πολύ καλά. Δέστε εδώ το πινακάκι αυτό που είναι απολογισμός των εσόδων. Η κτήρη κατάσταση. Τίποτα, δηλαδή, ούτε ψίχουλα δεν έχετε μαζέψει. Δεν κάνετε τίποτα σε αυτό το έτος. Ήδη ακόπτετε στο τέλος. Συνεχίζετε την κυρία Χατζησυμβουλίου. Είστε επιλυκός πάλι ανεπαρκής. Δεν υπάρχει τίποτε προσεκτικό, τίποτε το που να έχει πάλι η Δημοτική Αρχή το χέρι της να αξίσει κάτι από τα έσοδα τα οποία είναι βεβαιωμένα και δεν εισπράττουν. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Απορώ με την κομπολιμοσύνη. Εδώ, επί της ουσίας, το προϋπολογισμό. Δεν βλέπω από πουδενά να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί ο Δήμος για να φέρει στο έσοδο. Όλα είναι τα τυποποιημένα έσοδα, αυτά που προβλέπονται δηλαδή από τους ΚΑΠ, από τα φρονιακά επιδόματα. Δηλαδή αυτό το θεωρείτε εσείς ικανότητα διοίκησης του Δήμου, το να εισπράττεις μόνο τους θεσμοθετημένους πόρους, αυτό είναι η ικανότητα του Δήμου. Πέστε μου στον τομέα των έργων. Πέστε μου ένα έργο σοβαρό που έτρεξε την τετραετία τώρα πάλι. Πέστε μου ένα έργο. Ένα σοβαρό έργο που κάνατε σαν Δημοτική Αρχή. Και μάλιστα αναφέρω και το ποσό των 20 εκατομμυρίων που δεν πήρατε ακόμα ούτε μία ευρώ. Ακόμα. Και το ΒΑ, θα δούμε πότε, το οποίο ήταν 15 εκατομμύρια και ούταν ο Δήμος και πήρε 8,5 και περιφανέρεστε. Όλοι οι άλλοι δεν άρχισαν τα έργα και τα αποχωράνε και εμείς είμαστε ακόμα στο περίμενε. Αυτό είναι αυτή η περηφάνεια, αυτή είναι η καλή διοίκηση. Χαθήκαν 6,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΒΑ και περιφανέρεστε. Στον κοινωνικό τομέα δυστυχώς, αν και όλος ο λόγος ήταν στον κοινωνικό τομέα, δυστυχώς, 43 χιλιάρια έχει ο προϋπολογισμός μέσα για τους αδίπορους και τους αναξιοπαθούντες. Αυτό είναι το κοινωνικό έργο. Αυτές οι τομές που υπήρχαν και τους εκτελείτε, αυτές τις βρήκατε. Τους βρεφονιπιάκους, τα βοηθιά στο σπίτι, τα ΚΔΑΠ, αυτά. Τα βρήκατε. Το κέντρο βίας των γυναικών, τα βρήκατε. Το μόνο που κάνατε εσείς είναι το κοινωνικό ιατρείο, το οποίο δεν λειτουργεί. Πού είναι η λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου? Πιστεύω ότι θα περάσει η θητεία και δεν θα εκτελεστεί ούτε ένα έργο σοβαρό που να αφορά το Δήμο Καστοριάς. Αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί μέσα στον προϋπολογισμό δεν βάλατε, ας πούμε, το έργο της αποχέτησης της... Πολύ απεσιόδοξα μιλάτε. Δεν έχουμε... Δεν έχω να βάλατε το έργο της ίδρυσης Καστοριάς. Γιατί δεν τα βάλατε αυτά? Αλλά δεν είστε, δεν είναι έτοιμα, δεν έχουν σίγουρη χρηματοδότηση.
Δεν βάλατε από το βαν κάποιο κονδύλιο. Γιατί να τα βάλετε, γιατί δεν είστε σίγουροι αν θα πάρετε τα χρήματα. Άρα, επομένως, εδώ τώρα είναι μια διαχείριση της μιζέρια, θα έλεγα. Δεν είναι εδώ αμοιβές προσωπικού, λίγα λειτουργικά έξοδα, τι θα πάρουμε από το Υπουργείο για τα σχολεία, τι θα πάρουμε από το Υπουργείο για να λειτουργήσει ο Δήμος. Αυτά είναι τα θέματα. Πάνω σε αυτά και